Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Γιώργος Αθάκης, υπέγραψε με κοινοπραξίες την εκμετάλλευση και την έρευνα για υδρογονάνθρακες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο καθηγητής γεωστατηγικής, ο σύμβολος, ο κύριος Νίκος Λιγερός, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας από τις Σέρρες. Καλησπέρα σας από Λουτράκι. Από το Λουτράκι. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί δροσίζεστε, έχετε δροσιά θάλασσα, εδώ ζεσθενόμαστε πάρα πολύ. Το φαντάζομαι, ναι. Βέβαια, δροσερά είναι τα νέα, να το πούμε έτσι λίγο. Σωστά. Με αυτά που έχουμε με την ΑΟΣ, κύριε Λιγερέ. Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα με την αποδοχή που έγινε για τις δύο αιτήσεις από την κοινοπραξία, πρώτον την Exxon Mobil, την Total και τα ελληνικά πετρέλαια δυτικά της Κρήτης και νότιο-δυτικά της Κρήτης και από την Energean Oil and Gas στο Ιόνιο, τώρα βλέπουμε ότι ο Υπουργός Ενέργειας μπήκε εντελώς στο πλαίσιο των αιτήσεων και θεωρεί ότι είναι σημαντικό να γίνει κάποια εξέλιξη. Και γι' αυτό για μας μας χαροποιεί, για ποιο λόγο είναι μια ενεργοποίηση της ελληνικής ΑΟΣ σε σημεία που είναι στρατηγικά, από την μια πλευρά για το πετρέλαιο όσο αφορά το Ιόνιο και από την άλλη για το φυσικό αέριο ειδικά όσο αφορά την Κρήτη. Άρα έχουμε δύο περιπτώσεις όπου έχουμε και μεγάλες εταιρείες που ενδιαφέρονται ειδικά και παρόλο που είμαστε στο πλαίσιο του διαγωνισμού που θα εξελιχθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, έχουμε δει αυτή την αποδοχή που σημαίνει ότι έγινε κατανοητό και από τον Υπουργό ότι οι εταιρείες, οι μεγάλες, η Exxon Mobil και η Total, όταν έρχονται σε συμμαχία με τα ελληνικά πετρέλαια, είναι ότι υπάρχει προοπτική για την αξιοποίηση της ελληνικής ΑΟΣ. Κύριε Λιγερέ, για ποια οικόπεδα μιλάμε? Τώρα βλέπουμε το χάρτη στις εικόνες μας. Μιλάμε για την Energean Oil, μιλάμε πιο πολύ για τα θαλάσσια οικόπεδα 3 και 7 και για την περίπτωση της Κρήτης είναι οικόπεδα που αγγίζουν τα όρια της Δυτικής Κρήτης και λίγο εκτός αριστερά. 12 και 13 δηλαδή. Ναι, ναι, δηλαδή, αλλά είναι και εκτός από τα οικόπεδα που βλέπετε ζωγραφισμένα, γιατί αυτά τα οικόπεδα ήταν ειδικά φτιαγμένα για τον πρώτο γύρο του διαγωνισμού και οι δύο αιτήσεις είναι εκτός γύρου, άρα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει και τροποποίηση των οικοπαίδων έτσι ώστε να συμπίπτουν με τα αιτήματα των εταιριών. Μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη αυτή, διότι χρόνια τώρα παλεύετε εσείς και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας για αυτά για τους υδρογονάνθρακες, για την ΑΟΣ, την ελληνική γενικά, να επιτέλους που ενεργοποιούμαστε. Σωστά, ενεργοποιούμαστε και νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφερθούμε και σε ένα άλλο νέο που βγήκε σήμερα, είναι ότι εκδόθηκε η Ναύτεξ από την Κύπρο όσο αφορά την περιοχή που είναι στο θαλάσσιο οικόπεδο 11 της Κυπριακής ΑΟΣ και αυτό γίνεται για την εταιρεία Total και Eni και καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει η προετοιμασία για τη γεώτρηση η οποία θα ξεκινήσει στις 14 Ιουλίου και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Κύπρος με τις ίδιες εταιρείες, εφόσον η Total είναι και στη δικιά μας την ΑΟΣ και στην Κυπριακή ΑΟΣ, άρχισε την φάση της ενεργοποίησης της γεώτρησης η οποία θα αρχίσει συμβολικά στην γαλλική επέτειο της Επανάστασης της Γαλλίας 14 Ιουλίου. Θα καταλαβαίνετε πόσο σημασία δίνει η Total σε αυτή τη νέα έρευνα στο θαλάσσιο οικόπεδο 11 και πόσο μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι βρίσκεται δίπλα στην Exxon Mobil που είναι στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 και οι δύο εταιρείες συνεργάζονται με συμμαχικό πλαίσιο νότια της Κρήτης. Το ότι προχωράμε σημαίνει ότι δεν υποκύπτουμε και σε πιέσεις γειτόνων κυρίως. Εντελώς. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί παρόλο που είχαμε πιέσεις από την Τουρκία βλέπουμε ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα προχωρούν. Η Κύπρος πιο δυναμικά βέβαια από την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα ακολουθεί τουλάχιστον αυτή την κίνηση και οι πετρελαϊκές εταιρείες ουσιαστικά γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσα όλες αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας γιατί βλέπουν ότι τα ωφέλη τα οικονομικά είναι πάρα πολύ μεγάλα και θεωρούν ότι πρέπει να συνεργαστούν με την Κύπρο και με την Ελλάδα και όχι να ακούσουν οτιδήποτε λέει η Τουρκία. Άρα για μας, όπως καταλαβαίνετε, και γεωπολιτικά είναι πολύ σημαντικό.
Πρακτικά λοιπόν σημαίνει ότι μας ενισχύει αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε ένα ενισχυτικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά σε εισαγωγικά την άμυνά μας, στα οικονομικά μας, θα ρωτούσε ο πολίτης τι σημαίνει για μένα αυτό. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που γίνεται η αποδοχή της αίτησης, θέλει να πει ότι αν αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία, πρώτα απ' όλα θα έχουμε τις απολαβές από τον πόνους υπογραφής και στη συνέχεια θα έχουμε τις αρχικές πράξεις έτσι ώστε να λειτουργήσει η φάση της έρευνας και μετά η φάση της εξόρυξης. Άρα οι μεγαλύτερες απολαβές θα γίνουν βέβαια στη συνέχεια. Αλλά πρέπει να φανταστούμε ότι αν οι γεωτρήσεις πάνε καλά, τότε σε μία περίοδος που είναι της τάξης μεγέθους των 4 ετών, λειτουργούμε σε μία φάση που θα μπορούμε να έχουμε και εμπορεύσιμο κοίτασμα. Άρα σε βάθος χρόνο θα φτάσει αυτό και στον πολίτη, να φανταστούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ωραία. Τώρα τι άλλο αναμένουμε στο πλαίσιο αυτό? Κοιτάξτε, αναμένουμε ότι στο πρώτο επίπεδο, δηλαδή του διαγωνισμού που θα λήξει κανονικά στις 30 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε βέβαια και την οριστικοποίηση των συμβολέων για τα θαλάσσια οικόπεδα 1, 2 και 10 της ελληνικής ΑΟΣ, που σημαίνει ότι τα ελληνικά πετρέλαια που παίζουν και στα 3, η Total και η Edison που παίζουν στο 2 και σε σχέση με τη συμμαχία που τώρα υπογράφτηκε με την ExxonMobil, θα έχουμε άλλα 3 οικόπεδα εκτός από αυτά που σας είπα προηγουμένως, που θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για την ανάκαμψη της Ελλάδος. Πολύ ωραία. Αν υποθέσουμε αυτό που λένε ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, άρα θα πάμε και στο παν κάποια στιγμή. Σωστά, σωστά, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ.